Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε το 2021, την καινούργια μας χρονιά, που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη, διότι η γνώση μπαίνει στην υπηρεσία του λαού όλου του κόσμου. Θα νικήσουμε την πανδημία, τον COVID, και έτσι απελευθερωμένοι θα μπορούμε να δημιουργήσουμε την καινούργια οικονομία στην πατρίδα μας, που τελικά είναι και το ζητούμενο. Ο WRO Ελλάς καλωσορίζει την καινούργια χρονιά και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες μαθητές να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές τους. Η πρώτη Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, όπου 15 Ιανουαρίου θα έχουμε και την επίσημη αναγγελία της φετινής Ολυμπιάδας που θα είναι online, και με την ευκαιρία θα θέλω να ξεκαθαρίσω και ορισμένα πράγματα γύρω από την σημασία της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Όπως γνωρίζετε όλοι, η Ολυμπιάδα ξεκίνησε το 2004 και συνεχίζει και τη φετινή χρονιά. Συμμετέχουν περισσότερες από 100 χώρες και είναι η μοναδική διοργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο που προάγει την εκπαιδευτική ρομποτική και από φέτος και την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι τελικά το ζητούμενο τόσο για την Ευρώπη αλλά και όσο για τον υπόλοιπο κόσμο. Ο WRO Ελλάς σας προσκαλεί σε αυτό το ταξίδι, το συναρπαστικό ταξίδι γνώσης, το οποίο το υποστηρίζει με πολύ μεγάλο πάθος, γι' αυτό συντονιστείτε, παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις μας, δείτε τα webinars τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν και τα οποία είναι εντελώς δωρεάν, και να σας δώσει τη δυνατότητα της υποστήριξης με μοναδικό τρόπο από πολύπειρους εκπαιδευτικούς της πατρίδας μας. Η άλλη μεγάλη μας διοργάνωση είναι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, στο οποίο θα κάνουν τα μικρά μας παιδάκια μία βόλτα στο γαλαξία μας, στους πλανήτες, στον ήλιο, στη γη. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο δημοτικό σχολείο, όπου για πρώτη φορά οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν οπτική αναγνώριση, δηλαδή την κάμερα του υπολογιστή τους είτε μία εξωτερική κάμερα, η οποία θα ενεργοποιεί αντίστοιχα μοτέρ, κινήσεις κλπ. Στη συνέχεια θα πάμε για πρώτη φορά σε ράλι ρομπότ, τα οποία θα σκέφτονται ότι όταν τρέχουν στην ευθεία τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και όταν στρίβουν στις στροφές μειώνουν την ταχύτητά τους, άρα θα πρέπει να αναγνωρίσουν τι είναι η στροφή και τι είναι η ευθεία. Και στη συνέχεια θα πάμε στη μοναδικότητα της φετινής χρονιάς, που είναι ο Θούριος του Ρίγα, Φεραίο και οι Βαλκανικές χώρες. Όπως ξέρετε, 200 χρόνια πριν, ένας άλλος Έλλην είχε σκεφτεί ότι τα Ηνωμένα Βαλκάνια μπορούν να αποτελέσουν τη μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης. Έχουμε κοινά στοιχεία και πολιτισμό. Έτσι σήμερα, ο Θούριος του Ρίγα, Φεραίο και οι Βαλκανικές χώρες είναι μία αγωνιστική διαδικασία η οποία τελεί υπό την αιγίδα και την έγκριση της Επιτροπής 1821-2021 για τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σας καλούμε λοιπόν να μελετήσετε τι ήταν ο Ρίγας Φεραίος, πώς ήταν οι Βαλκανικές χώρες τότε, πώς είναι σήμερα και πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε στα επόμενα 10 χρόνια. Τέλος, η διαδικασία του Λυκείου, που για πρώτη φορά θα δείτε αυτοκίνητα να οδηγούνται μόνα τους. Ο WRO Ελλάς αποτελεί τον μοναδικό οργανισμό στη χώρα μας, που έχει εισαγάγει την εκπαιδευτική ρομποτική, έχοντας ως σύνθημα το 2008, και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, όπου μία ομάδα ανθρώπων από την Ξάνθη μέχρι την Κρήτη και από το Αιγαίο μέχρι το Ιόνιο Πέλαγος δουλεύουν ακατάπαυστα προς αυτή την κατεύθυνση. Από τώρα και μετά ο στόχος μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στους αγώνες της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Τέλος, θέλω να κλείσω με το εξής. Δεν έχουν σημασία οι τίτλοι, σημασία για την περίοδο της ζωής σας αυτής έχουν οι γνώσεις. Από φέτος λοιπόν θα δώσουμε στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής κοινότητας μία σειρά βιβλίων, εξειδικευμένων βιβλίων που θα αφορούν τις απλές μηχανές, που θα αφορούν τον προγραμματισμό, που θα αφορούν κατασκευές και μάθηση ολόκληρων γνωστικών αντικειμένων που δεν περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή θα είναι μια συναρπαστική χρονιά, τόσο από την πλευρά της πανδημίας όσο και από την πλευρά της εκπαιδευτικής ρομποτικής, να μείνετε συντονισμένοι στο μοναδικό ελληνικό οργανισμό που προωθεί τη γνώση με οποιονδήποτε τρόπο και πάντοτε εντελώς δωρεάν. Σας ευχαριστώ.